Λοιπόν, εμείς αλλάζουμε τώρα θέμα. Πάμε στα δώρα των Καλικατζάρων και μιλάω για μια υπέροχη μουσικοαφηγηματική παράσταση. Τα παιδιά της παράστασης είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Κοντά μας η κυρία Μαρίνα Κατσαρία, αφηγήτρια. Καλό σας μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είσαστε καλά. Και ο Βαγγέλης Αιγέτος, μουσικός. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν, είδα την παράσταση, πρέπει να το πω, με ενθουσίασε, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι περιμένουμε όταν πάμε σε μια θεατρική παράσταση ηθοποιούς αρκετούς και ειδικά όταν λέμε για τα δώρα των Καλικατζάρων, δεν το κρύβω, τα παιδιά μου περιμένανε να δουν ένα σωρό Καλικάτζαρους. Ωστόσο δεν έγινε έτσι, όμως είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για την ιδέα θα ήθελα έτσι, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ποιος την είχε, πώς ξεκίνησε, Μαρίνα? Συνήθως νομίζω ότι η ιστορία μας δίνει τις ιδέες. Οπότε είχαμε βρει αυτή την υπέροχη ιστορία. Βασίζεται σε μια λαϊκή ιστορία από την Ελλάδα. Τη διασκευή όμως της ιστορίας την έχει κάνει ο Βαγγέλης Αιγέτος. Και μας έδωσε έτσι έναυσμα η τέχνη με την οποία ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια, που είναι η τέχνη της αφήγησης και η μουσική. Και παντρεύοντας τα δύο αυτά κομμάτια, φτιάξαμε αυτή την παράσταση. Μάλιστα. Βαγγέλη, πες μου για εσύ, για αυτό που σου ρώτησα. Περίπου όσα Μάρινα νομίζω με καλύπτουν, αυτό που θα προσέθετα είναι ότι η ανατροπή που φέρνει αυτή η ιστορία έχει να κάνει με το εξής. Συνήθως έχουμε ακούσει άπειρες ιστορίες για κακόμοιρα, δύσμοιρα, προστάτευτα κοριτσάκια που μέσα στα Χριστούγεννα, ας πούμε, κάποια κακιά θεία ενδεχομένως τα αγνοεί ή δεν τους φέρεται καλά κτλ. Και την λύση τη δίνει κάποιος δυνατός βασιλιάς με το σπαθί του ή κάποιον με υπερφυσικές δυνάμεις κτλ. Σε αυτή την ιστορία τη λύση δεν τη δίνει τίποτα το εξωπραγματικό, θα έλεγα, αλλά τη δίνει η καλοσύνη, άσχετα που οι Καλικάτζαροι είναι εξωπραγματικά όντα, αλλά τη δίνουμε την καλοσύνη της και με τα δώρα τους. Και εμάς αυτή η ιστορία μας έτσι μας τσίγκλισε, να το πω έτσι. Ναι. Γιατί έχει να κάνει με την πρόσληψη που έχουμε για την ετερότητα, για τη διαφορετικότητα. Οι Καλικάτζαροι τους έχουμε εξορίσει από την ανθρώπινη κοινωνία. Είναι το κακό, είναι το εξώτερο κακό που δεν θέλουμε στην κοινωνία. Αλλά ουσιαστικά οι Καλικάτζαροι είναι καθρέφτες του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τους σκέφτηκε, ο άνθρωπος τους καρφίστηκε. Είναι το κακό που δεν θέλει για τον ίδιο ή μια εικόνα που δεν θέλει να δει, ναι, στον ίδιο τον εαυτό. Αυτοί λοιπόν οι Καλικάτζαροι συναντιόνται με τους ανθρώπους μέσα σε αυτή την ιστορία και εκεί αρχίζει μια συνδιαλλαγή μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, ας πούμε, κουλτούρων, πείτε το όπως θέλετε, συμπάντων και κωδίκων. Και αυτό μας κίνησε πάρα πολύ έτσι δημιουργικά, ας πούμε. Μας ερέθησε δημιουργικά και πάνω σε αυτό έγινε και η διασκευή της ιστορίας που έχει γίνει, θα έλεγα, σύγχρονη χωρίς να είναι επικαιρική και εφήμερη στο βαθμό που ελπίζω να τα έχουμε καταφέρει. Λοιπόν, πολύ ωραία τα λες. Και το λέω και πάλι επειδή την είδα την παράσταση, ξέρω πολύ καλά τι μου λες. Εγώ θέλω να πω στον κόσμο ότι θα ήταν καλό να μην την χάσετε. Μείναν ακόμα δύο παραστάσεις, έτσι. Μείναν ακόμη τέσσερις. Τέσσερις, με συγχωρείτε. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι διπλές οι παραστάσεις. Διπλές. Γι' αυτό, ναι. Ναι. Διπλές οι παραστάσεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Ακριβώς. Λοιπόν, θα μου δώσετε στην συνέχεια και τις ώρες και το πού ακριβώς είναι η παράσταση, πού πραγματοποιείται. Αυτό που ήθελα τώρα να ρωτήσω για ένα παιδάκι. Είναι κατανοητά τα νοήματα που θέλετε να βγάλετε από αυτή την παράσταση? Νομίζω ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε εμείς ότι καταλαβαίνουν. Και κυρίως βλέποντας χαρακτήρες να μπαινοβγαίνουν σε ρόλους, ταυτίζονται και αυτά με πολλά στοιχεία τα οποία έχουν ανάγκη να ταυτιστούν ή σε συγκεκριμένες στιγμές της ζωής τους ψάχνουν απαντήσεις. Και έτσι πιστεύω ότι ακόμη και αν κάποια νοήματα δεν τα εκλάβουν 100% σε εισαγωγικά πάντα με τον τρόπο που εμείς θα θέλαμε, μένουν μέσα στις ψυχές και στο μυαλό των παιδιών και τα επεξεργάζονται και αργότερα. Και αν έρθουν και με τους γονείς τους, που γι' αυτό εμείς επιδιώκουμε να δημιουργούμε οικογενειακές παραστάσεις για να υπάρχει αυτή η οικογενειακή εμπειρία,
θα το συζητήσει με τον γονιό του και αυτό πιστεύω ότι είναι η σχέση που δημιουργείται και η επικοινωνία που φτιάχνεις για να συζητήσεις αυτό που ενδεχόμενος μπορεί να μην κατάλαβες τελείως. Μάλιστα. Νομίζω αυτό είναι το. Ναι, βεβαίως να προσθέσεις. Αν κάτι, ναι. Έτσι μια προσωπική αναφορά και ένα προσωπικό βίωμα. Καταρχάς, ας θυμηθούμε όλη την πρώτη μας φορά στο θέατρο. Μπορεί κάποιοι από εμάς να ήμασταν πολύ μικροί. Εγώ τουλάχιστον ήμουν πολύ μικρός. Δεν θυμάμαι την υπόθεση της παράστασης. Την υπόθεση, μπράβο, ναι. Αλλά θυμάμαι εκείνο το βίωμα που καθόρισε όλη μου την παιδική ηλικία, ίσως και τη φαντασία μου, ίσως και πολλές άλλες πλευρές του εαυτού μου που δεν έχω ανακαλύψει ή δεν θα ανακαλύψω ποτέ. Είχαμε σε μία από τις τελευταίες παραστάσεις την τύχη και την ευθύνη, πρέπει να πω, μία μητέρα να έρθει με το παιδάκι της πρώτη-πρώτη, ας πούμε, στην παράσταση. Και μας λέει ότι ο γιος μου, αν θυμάμαι καλά, ήταν 7 χρονών ή 6. Όχι, ήταν μικρότερος. Μικρότερος 5. 4,5 πέντε. Α, ήταν μικρότερος. Ναι, ναι. Μας λέει είναι η πρώτη του φορά στο θέατρο. Εγώ άρχισα να τρέμω από την αγωνία. Είναι η πρώτη φορά που παίζω, που εκτίθεμαι θεατρικά πια σε παιδιά. Η Μαρίνα έχει με πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Εγώ ένιωσα εκείνη τη στιγμή να με πλακώνει μια τεράστια ευθύνη. Γιατί θυμήθηκα τον εαυτό μου σε αυτή την ηλικία περίπου να έχει αυτό το βίωμα που του καθόρισε, ας πούμε, μια σκέψη, μια δημιουργικότητα, μια φαντασία. Λοιπόν, μια ζωή. Είναι εκπληκτικό αυτό που λες και είναι και η ευαισθησία σας που βλέπετε τα πράγματα που νομίζω αυτή τη μεταδίδεται στο κοινό όταν θα σας δουν. Το κάνετε μέσα από την καρδιά σας, το θέλετε, το πιστεύετε. Λοιπόν, πολύ, θέλω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε και θα δούμε μάλιστα και το διαφημιστικό της παράστασης. Λοιπόν, είδαμε και το διαφημιστικό της παράστασης. Δεν θα σας ρωτήσω για την εμπειρία αυτή. Λοιπόν, είπαμε, έχουμε παραστάσεις, 4 παραστάσεις που έμειναν αυτό το Σαββατοκύριακο διπλές. Να μας πείτε τις ώρες και πού φυσικά είδαμε κιόλας. Στο Art of Foundation, στους Αγίους Ομολογητές, στις 11 και στις 5 το απόγευμα. Οπότε και το Σάββατο και την Κυριακή θα βρισκόμαστε στον Άρτο και πάλι. Μάλιστα. Πληροφορίες που μπορεί να βρει το κοινό που μπορεί να μην πρόλαβε τώρα να δει και την κάρτα. Στη σελίδα μας στο Facebook, τα δώρα των Καλικατζάρων, το τηλέφωνο των κρατήσεων είναι εκεί, η διεύθυνση του Άρτος, τα πάντα είναι εκεί. Τέλεια. Οπότε να μην βάζουμε ανθρώπους να γράφουν τώρα τηλέφωνα. Ναι. Είναι πολύ εύκολο και με ένα γκουγκλάρισμα απλό μπορεί να το βρει οποιοδήποτε. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο και για την αφήγηση και για τη μουσική, το πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Το είπα και στην αρχή. Είσαστε εσείς οι δύο που κρατάτε την παράσταση ολόκληρη. Και βασικά ένα άτομο, βέβαια. Συν ένα άτομο το οποίο, που ναι, βρίσκεται στα φώτα, που είναι η Ρεβέκα Κατσαρή και έχει επιμεληθεί και στοιχεία του σκηνικού. Και θεωρώ ότι οι φωτισμοί σε αυτή την παράσταση, λόγω του ότι έχουμε να κάνουμε με αυτά τα πλάσματα, τα περίεργα και τα έτσι λίγο σαν σκιές, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και, ναι, και κλείνοντας αυτό το κεφάλι, να πούμε ότι το τρίτο αυτό άτομο, ο τρίτος άνθρωπος, επιφυλάσσει και εκπλήξεις, τις οποίες οι θεατές θα απολαύσουν εντός της παράστασης. Λοιπόν, λέτε μία ιστορία. Έτσι, είπες το περιεχόμενό της, Ευαγγέλη, είπε στην αρχή που μιλούσαμε. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το είδος, η αφήγηση του παραμύθιου? Και μιλάω και για τα παιδιά, αλλά και για τους πιο μεγάλους. Σίγουρα η αφήγηση είναι ένα κομμάτι που βρίσκεται ήδη στη ζωή μας. Θεωρώ ότι
αυτό το είδος της αφήγησης που έχει να κάνει με προφορική αφήγηση δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, αν θέλετε, στο να φτιάξουν οι άνθρωποι, είτε τα παιδιά, είτε οι ενήλικες, τις δικές τους εικόνες. Εικόνες, μάλιστα. Άρα η φαντασία, καλλιεργείται η φαντασία. Είναι το κύριο συστατικό. Βαγγέλη μου, και εσύ. Πέρα από την τέχνη, ως τέχνη της αφήγησης με την έννοια της δημιουργίας ή ως στοιχείου μιας παράστασης κτλ. Εξάλλου να θυμίσουμε ότι μια ολόκληρη κατηγορία θεάτρου βασίζεται στην αφήγηση, το αφηγηματικό θέατρο. Και εμείς με ένα τρόπο, με το ένα πόδι βρισκόμαστε εκεί με αυτή την παράσταση, τη χριστουγεννιάτικη. Ωστόσο, επειδή προέρχομαι και από το χώρο της διαφήμισης ως κειμενογράφος, θεωρώ ότι η αφήγηση έχει αρχίσει και παίρνει την εκδίκησή της. Από τον εικονικό και ψηφιακό κόσμο, από τη δικτατορία της εικόνας, περνάμε στις ιστορίες. Αυτό μπορεί να το δει κανένα, οποιοδήποτε, στις διαφημίσεις, στις εταιρείες, στο brand identity, ναι, στο πώς δημιουργείται αυτή η ταυτότητα. Ναι, ναι. Ανακαλύπτει λοιπόν και ο επιχειρηματικός κόσμος πια, που είναι πολύ μακριά από, ας πούμε, τη δημιουργία ή την τέχνη κτλ. Αρχίζει και ανακαλύπτει αυτήν την μοναδική δύναμη που έχει ο ανθρώπινος λόγος, τον οποίο τόσο παραγνωρίσαμε επί τόσες δεκαετίες, χάρη της εικόνας, χάρη της τεχνολογίας, που προφανώς και τα δύο μπορούν να συμπλέξουν και να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Αλλά όχι το ένα αντίον του άλλου. Και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται μια τεράστια δύναμη για όλο τον κόσμο, για όλο τον πλανήτη. Μάλιστα. Η πρόσφατη ιστορία της Γκρέτα είναι μια ιστορία αφήγησης. Είπε μια ιστορία αυτή η κοπέλα. Είπε την ιστορία του δικού της πάθους, του δικού της άχθους. Και επηρέασε τόσο ακριβώς. Και τόσο κόσμο. Μέσα άρα βλέπεις τη δύναμη του λόγου. Μέσα ναι. από μια απλή μάλιστα. αφήγηση, ας πούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε εμείς. Καλά. Καλή επιτυχία και στις τέσσερις αυτές παραστάσεις αυτού του Σαββατοκύριακου και σε ό,τι άλλο κάνετε. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε σε εσάς είναι ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρετε τα παιδιά σας, να περάσετε χρόνο μαζί, να τους γνωρίσετε αυτόν τον χώρο, τον τόσο όμορφο που έχει τόσο πολλά να δώσει. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε καλά. Ραντεβού την Δευτέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Γεια σας.